αν ξεκινούσα σήμερα τη φωτογραφία, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να ξεκινούσα κατευθείαν με το χρώμα, όπως και οι περισσότεροι νέοι φωτογράφοι. Χωρίς πολλά χαμόγελα. Ήταν καθαρά θέμα εποχής και τεχνικών ατελειών που δεν είχαμε τη δυνατότητα κατευθείαν να μπούμε στην έγχρωμη εικόνα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ ασπρόμαυρου και έγχρωμου. Έχουμε εξαιρετικά έργα και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι έχω ανάγκη το χρώμα στη ζωή μου έτσι κι αλλιώς. Φωτογραφίζοντας τη νίκη εδώ στη θάλασσα μπροστά, πρέπει να έχω κάνει 6-7 καρέ. Τα 6 είναι για πέταμα και ξαφνικά ένα ξεχώριστο θα μπορούσε να είναι όλα για πέταμα. Όπως πολλές φορές φωτογραφίζουμε και οι φωτογραφίες μας είναι κακές και απλά τις ξεχνάμε. Που δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει γιατί μια φωτογραφία είναι μέτρια, βαρετή, καλή ή εξαιρετική. Δεν ξέρεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η μητέρα μου. Μας είχε επισκεφθεί και σε μια βόλτα απογευματινή έκανε αυτό το πορτρέτο. Ρίξε φως. Τώρα πάει. Ναι. Ναι. Αυτή η σχέση αυτών των δύο μοναχών, του γέροντα και του υποτακτικού και αυτό το τρυφερό βλέμμα που θα μπορούσε να περιγράψει όλο αυτό που έζησα 5 χρόνια στις 25 επισκέψεις που έκανα εγώ στο Άγιο Όρος. Και ο πρώτος Κινέζος μοναχός που έφτασε στο Άγιο Όρος, στη Μονή Σιμονόπετρα, Ισαΐας το όνομά του. Έπαιρνα το επόμενο πλοίο που περνούσε από το νησί που βρισκόμουν σε μια διαδρομή η οποία διαρκούσε 6, 12, 24 ώρες και μετά με ένα άλλο καράβι θα πήγαινα κάπου αλλού. Είχα την τύχη να φωτογραφίσω ως τελευταίος αυτή την πολύ γνωστή στρόγγυλη πλατεία όπου μπορούσε κάποιος περιμετρικά να κινηθεί οδικά ή με τα πόδια. Πολλοί οι Ιαπωνέζοι να φωτογραφηθούν. Όλες οι κουβέντες γινόταν με τη θέαση της μηχανής. Με το που βλέπαν τη μηχανή, ουσιαστικά είχαν πάρει και το μήνυμα τι θέλω και τι πρέπει να κάνω εκεί πέρα. Η σχέση μου με τη φωτογραφία ξεκίνησε σαν φάρσα. Φοβόμουν πάρα πολύ τους φωτογράφους. Και στη θέα της φωτογραφικής μηχανής, μιλάω για την ηλικία 3 ετών, ήμουν τρομοκρατημένος και υπήρχε μία άρνηση να συμμετέχω στις οικογενειακές φωτογραφίες. Αυτές οι αφηγήσεις επιβεβαιώνονται με τις πρώτες εικόνες που έχω, σαν πολύ μικρό παιδί, όπου σε όλες σχεδόν κρατάω το πορτοφόλι του πατέρα μου. Ήταν το τρίκ που είχα βρει για να μου σταματήσουν το κλάμα και να ποζάρω να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία της φωτογράφησης. Τώρα τι μεσολάβησε και αυτός ο φόβος για το μέσο και εξελίχθηκε σε αυτή τη σχέση βαθιάς αγάπης και ανάγκης με τη φωτογραφία, δεν μπορώ να το ξέρω. Με τον Στράτο Καλαφάτη γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια. Είναι ένας καλλιτέχνης της νεότερης γενιάς φωτογράφων που ήδη βέβαια δραστηριοποιείται στη φωτογραφία και παρουσιάζει τη δουλειά του εδώ και 25 χρόνια. Έχει σταδιακά δημιουργήσει ένα δικό του ύφος γραφής φωτογραφικής, ο οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά με την παρατήρηση, την ενδοσκόπηση, την καταγραφή πραγμάτων τα οποία είναι στον οικείο γύρω κόσμο και στην οποία δυσκολεύεσαι πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις να καταλήξεις ποια εικόνα είναι εντελώς αυθόρμητη, ποια εικόνα είναι έστω και ελαφρά στημένη.
Το όριο ανάμεσα στις δύο κατηγορίες ή και στην σκηνοθετημένη εντελώς εικόνα γίνεται εντελώς ασαφές. Το όριο αυτό το τονίζει ακόμη περισσότερο με τη χρήση του χρώματος και του φωτισμού και με τη χρήση της ειδικής επεξεργασίας στην εμφάνιση των φιλμ, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μια χρωματική παλέτα η οποία επίσης ακροβατεί ανάμεσα στο πραγματικό και κάτι το οποίο είναι επινοημένο ή φανταστικό. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καβάλα, στις παρυφές της πόλης. Μία από τις μνήμες που έχω σαν παιδί είναι αυτή η αίσθηση του νερού, δηλαδή κάθε βράδυ να έχω τον ήχο από τα κύματα. Μεγάλωσα μέσα στο νερό, με παππού καπετάνιο, με βάρκες, με ολοήμερα στις θάλασσες τα καλοκαίρια. Αυτή η σχέση νομίζω έχει κολλήσει επάνω μου, δεν φεύγει. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα βρω μια αφορμή να γυρίσω σε αυτό το στοιχείο. Μεγαλώνοντας στην Καβάλα, πάντα υπήρχαν δύο μεγάλοι έρωτες. Ο ένας ήταν ο κλασικός αθλητισμός και ο δεύτερος ήταν η φωτογραφία. Στα 17 μου έφτασα στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω στο τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού και παράλληλα είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με ένα πιο σοβαρό κομμάτι της φωτογραφίας. Τελειώνοντας τις σπουδές μου, αποφάσισα να εγκαταλείψω το κλασικό αθλητισμό και να ακολουθήσω το δρόμο της δημιουργίας μέσω της φωτογραφίας. Δεν ήταν ξεκάθαρο στο μυαλό μου τι έπρεπε να κάνω, οπότε ακολουθώντας συγκυριακά ή από ένστικτο κάποιες ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν, έκανα ένα μικρό ταξίδι στην Ευρώπη. Επέστρεψα στην Ελλάδα και αποφάσισα να φύγω στην Αμερική, όπου και παρέμεινα για 2 χρόνια και ρούφηξα πραγματικά αυτό που συνέβαινε εκεί πέρα. Ήμουν και γύρω στα 25-26 που πραγματικά μπορούσα όλη αυτή την πληροφορία να την ρουφήξω και να την αφομοιώσω. Και επέστρεψα στην Ελλάδα το 1993, πάλι στη Θεσσαλονίκη και άρχισα ένα νέο κύκλο στη ζωή μου. Δημιουργήσαμε ένα χώρο, το φωτογραφικό κύκλο Θεσσαλονίκης με τον Πλάτων τον Ριβέλη. Ήταν ο λόγος που με κράτησε εδώ στην πόλη για κάποια χρόνια. Και κάποια στιγμή, αποκτώντας την πρώτη μας κόρη, τη Δάφνη, μαζί με την κυρία, αποφασίσαμε να φύγουμε, να πάμε στη Σκόπελο και να αλλάξουμε ό,τι κάναμε μέχρι τότε. Στη Σκόπελο πήγαμε το 1998. Η αφορμή αυτής της δουλειάς δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού που έδωσε 4 υποτροφίες τότε σε 4 φωτογράφους να δουλέψουν με θέμα το Αιγαίο. Έτσι βρέθηκα στην παραλία, άρχισα να φωτογραφίζω λουόμενους, οι οποίοι βέβαια φύγανε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο οι τελευταίοι και αναγκαστικά κινήθηκα στο ιστορικό του νησιού, ψάχνοντας άλλες εικόνες, μπαίνοντας σε πιο ήσυχες καταστάσεις, πιο εσωτερικά πράγματα και για μένα η Σκόπελος ήταν μια αφετηρία να ξεκινήσω ένα καινούριο ταξίδι στη φωτογραφία, αλλάζοντας αυτά που ήξερα και αυτά που έκανα μέχρι τότε, αλλάζοντας φωτογραφική μηχανή, άρχισα να δουλεύω με τετράγωνο φορμά και κυρίως άρχισα να δουλεύω με χρώμα. Αλλά κυρίως αυτό που άλλαξα ήταν η φιλοσοφία που είχα επάνω στον τρόπο που δούλευα και ανέπτυσα μέχρι τότε τα θέματα μου και τα project μου. Πήρα μία απόφαση να φωτογραφίζω οτιδήποτε μου δίνει χαρά και με ευχαριστούσε. Αυτό με οδήγησε να περιγράψω και να μιλήσω για τον εαυτό μου, τη ζωή μου, τους ανθρώπους μου, την καθημερινότητα, τις λεπτομέρειες που συναντά κάποιος από το πρωί ως το βράδυ. Αυτή είναι από τις πρώτες εικόνες. Είναι η Δάφνη στην παραλία του Σταφύλου. Ένα απόγευμα ήτανε και ο τρόπος που άρχισα να αντιμετωπίζω τα πορτρέτα, τους ανθρώπους. Υπάρχει μία με τοπική αντιμετώπιση, σχεδόν αποστασιοποιημένη από τον άνθρωπο, αλλά το κομμάτι που φλασάρει και κρατάει αυτό το καθαρό χρόνο στο πρόσωπο είναι αυτό που το μεταμορφώνει σε κάτι άλλο.
Μπορώ να σας πω ότι είναι ηλία. Άμα δεν το πω, δεν ξέρει κανείς τι βλέπει. Για μένα αυτό που ήταν κάτι καινούριο είναι αυτό το φαινομενικά τίποτε. Συνήθως η οδηγία που έδινα και πολλές φορές συνεχίζω να δίνω φωτογραφίζοντας ανθρώπους είναι να σταθούν απλά στη μηχανή μου, να κοιτάξουν με μία, αν θέλεις, σοβαρότητα, χωρίς θεατρικότητα. Ούτε ιδιαίτερα χαρούμενοι, ούτε ιδιαίτερα θλιμμένοι. Νομίζω ένα πρόσωπο το οποίο δεν μας δίνει πληροφορίες, δεν ξέρουμε τι κάνει και απλά κοιτά παγωμένα το φακό, νομίζω ότι αν τα καταφέρει θα μπορούσε να είναι ένα συνταρακτικό πρόσωπο. Είναι ένα ζευγάρι Αυστραλών που βρέθηκαν στην Ελλάδα, ζήτησαν να τους φωτογραφίσω, ποζάραν με χαρά. Για μένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το background, το τι υπάρχει από πίσω. Ο τρόπος που επέλεξα αργότερα να φωτίζω με φλάς τα πρόσωπα δημιουργεί, αν θέλεις, και αυτή την εξωπραγματική σχέση του φωτογραφιζόμενου σε σχέση με το περιβάλλον που βρίσκεται. Και μετά από 4 χρόνια, το 2002, επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έφερα μαζί μου ήταν 400 επιλεγμένες εικόνες μέσα από αυτά τα 4 χρόνια και μπήκα στο δύσκολο κομμάτι της επιλογής, της επεξεργασίας και της διαχείρισης αυτών των εικόνων. Καταρχάς, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χάρισμα κάποιων φωτογράφων, όχι όλων των φωτογράφων, να μπορούν να επικοινωνούν με τον άνθρωπο που είναι απέναντι και να ανοίγουν ένα διάβλο μέσα από τον οποίο να μπορούν να περάσουν συναισθήματα και άλλα πράγματα ελεύθερα και χωρίς εμπόδια. Τα πορτρέτα τα οποία βλέπουμε στο ημερολόγιο του Στράτου είναι ιδιωματικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πορτρέτα. Κάποια στιγμή ήρθαν σε επαφή μαζί μου οι επιμελητές της αρχιτεκτονικής Biennale της Βενετίας που έγινε πριν από 6-7 χρόνια. Είχαν μία πολύ καλή πρόταση που αφορούσε το Αιγαίο και προσπαθήσαν να περιγράψουν ένα άλλο Αιγαίο, όχι με τις τουριστικές εικόνες που κυκλοφορεί ο ΕΟΤ και ποιο Αιγαίο θα μπορούσε να έχει ένας τουρίστης που έρχεται στη χώρα μας. Και συζητήσαμε να αναλάβω να περιγράψω με τις εικόνες που έκανα ως φωτογράφος αυτή την αίσθηση το να αιωρείται κάποιος μέσα στο υγρό στοιχείο και να προσπαθεί να προσεγγίσει τους σταθμούς που θα μπορούσαν να είναι όλα αυτά τα νησιά της Ελλάδος. Ουσιαστικά δεν υπήρχε η επιθυμία, η κατεύθυνση να φωτογραφίσω τα ίδια τα νησιά με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά να προσπαθήσω να δώσω αυτή την αίσθηση της μετακίνησης από μία βούλα σε μία άλλη βούλα στο χάρτη. Δεν ήξερα κι εγώ πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί για μένα πρωτόγνωρο να περάσω 15-20 μέρες επάνω στα καταστρώματα και βλέποντας μόνο θάλασσες. Ασφαλώς είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, αλλά ήταν πολύς ο χρόνος. Η δουλειά στην Ιαπωνία που ακολούθησε ήταν επίσης μια ανάθεση, μια νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για έναν δημιουργό να προσκληθεί στην Ιαπωνία από ένα ίδρυμα το οποίο ενδιαφέρεται να δει πως Ευρωπαίοι φωτογράφοι βλέπουν μια χώρα τόσο μακρινή και εξωτική στα δικά μας μάτια. Μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο έπρεπε αφενός να αναζητήσει κάτι από την ταυτότητα αυτού του τόπου και των ανθρώπων οι οποίοι το κατοικούσαν και ταυτόχρονα να το συντεριάξει με το δικό του βίωμα και τη δική του αφήγηση τη φωτογραφική. Στην Ιαπωνία φωτογράφησα γύρω στους 100 διαφορετικούς ανθρώπους. Σχεδόν με όλους δεν αντάλλαξα καμία κουβέντα γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα. Ειδικά στη Σάγκα που ήμουνα, ελάχιστοι μιλούσαν ελάχιστα αγγλικά. Και ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό για μένα και ήταν το ίδιο εύκολο, αλλά εκεί πέρα ανακάλυψα ένα άλλο κομμάτι που μου έλειπε, αυτή την αμεσότητα. Η Ιαπωνία είναι το πιο κατάλληλο μέρος για ένα φωτογράφο. Είναι από τα λίγα μέρη στον πλανήτη σήμερα που ο φωτογράφος είναι αποδεκτός απόλυτα και αγαπητός. Είναι πρόθυμοι πολλοί οι Ιαπωνέζοι να φωτογραφηθούν. Και στεθήκαν όλοι αυτοί αυστηρά, με σεβασμό στο φακό μου, χωρίς να πούμε πράγματα. Γίνανε όλα. Και εύκολα και καλά, νομίζω.
Το Άγιο Όρος το επισκέπτομαι από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Μαθητής γυμνασίου τότε, πολύ μικρός. Και έκτοτε σε τακτά χρονικά διαστήματα είχα την ευκαιρία να επανέλθω σε αυτό το ιδιαίτερο χώρο και ως φωτογράφος. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν σκέφτηκα ή δεν επιδίωξα, αν θέλεις, να φωτογραφίσω το Άγιο Όρος. Πίστευα πάντα ότι είναι από τα θέματα που δεν φωτογραφίζονται. Είναι πολύ δύσκολο να διαταράξεις την ησυχία αυτών των ανθρώπων. Είναι δύσκολο να μπεις βαθιά μέσα στη λογική και στην ιδιαιτερότητα που έχει το τοπίο και οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ, αλλά κυρίως με μια διάθεση folklore και γραφικότητας και θρησκευτικότητας, η οποία εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση με όλα αυτά, απλά δεν είναι αυτό που κάνω εγώ σαν φωτογράφος. Αυτά αλλάξαν όταν ένας φίλος και συνεργάτης, ο Αρσένιος ο Τοψίδης, ο οποίος μεγάλωσε μέσα στο όρος, τέλειωσε στην Αθωνιάδα σχολή, μου είπε πάμε να φωτογραφίσεις τα παιδιά στην Αθωνιάδα. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να κάνω ένα πρώτο ταξίδι και πρέπει να ομολογήσω ότι τα αποτελέσματα με κέρδισαν. Εδώ είναι όλα τα πορτρέτα των μαθητών, μια πολύ τρυφερή ηλικία που μεγαλώνει μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Μιλάμε για αγόρια 11 με 18 χρονών. Μια καινούργια προσέγγιση για μένα, αλλά και μια καινούργια ανάγκη να δημιουργήσω νέες εικόνες. Για μένα αυτό που βλέπω με οδηγεί σε αυτή την αίσθηση των αναγεννησιακών πινάκων και σε αυτά τα πολύ λεπτεπίλεπτα πρόσωπα. Ασφαλώς έχει να κάνει με τη χρήση του φωτισμού, με το κεράκι που υπήρχε πάνω από το αναλόγιο. Ξημέρωμα. Δύο αδέλφια από τη Ρωσία. Πολύ νεαρά στην ηλικία, μαθητές Αθωνιάδος, φωτογραφημένα την ημέρα των Θεοφανίων, λίγο πριν ξημερώσει στην παραλία της Σιβήρων. 4 δευτερόλεπτα αυτό. Ακολούθησαν 23 ταξίδια, δεν ήξερα τι με περιμένει. Το Άγιο Όρος δεν έχει αρχή και τέλος, ούτε γεωγραφικό, ούτε από άποψη των ανθρώπων και των κρυφών μυστικών που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει πηγαίνοντας πιο βαθιά και πιο βαθιά μέσα στα πράγματα. Αν υπήρχε κάποιος λόγος να ξαναφωτογραφήσω σαν ένας νέος φωτογράφος του Άγιο Όρος, ήταν να επιβάλλω κατά κάποιο τρόπο τη δική μου ματιά στα πράγματα σε ένα πολυειδωμένο θέμα που το έχουμε δει με συγκεκριμένο τρόπο πάρα πολλές φορές. Είναι ο πατέρας Θωμάς σε ένα κελί με φημισμένους ψάλτες, ψάλτης και ο ίδιος, και την ώρα που περιμένουμε να έρθει το καραβάκι για να φύγουμε, στάθηκε μπροστά στο φακό μου, έκανε αυτή την εικόνα. Για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η φωτογραφία, γιατί ασφαλώς είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μου, της κοπέλου, των πορτρέτων, των λουόμενων που έκανα, και επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία σε ένα τελείως άλλο περιβάλλον. Και αν θέλεις, είναι για μένα μία απόδειξη ότι αυτό το εγχείρημα θα μπορούσε να προχωρήσει και να καταλήξει εκεί πέρα που θα ήθελα. Ένα άλλο κελί στις Καργιές, το κελί των Καραμαλίδων. Και από τα πρόαπτα που μπορούν να συμβούν σε μια φωτογράφηση, είχα εντοπίσει τις γαλοπούλες και τη στιγμή της φωτογράφησης μου έκανε τη χάρη και η γαλοπούλα να περάσει και να σταθεί στο πλάνο. Είναι ο γέροντας και ο υποτακτικός. Ζουν 60 χρόνια μαζί. Έχουν το διακόνημα του ράφτη και οι δύο ήταν ράφτες. Επέστρεψα στο κελί με τις φωτογραφίες, τις πρώτες φωτογράφησεις με τη γαλοπούλα. Χαρήκαν πολύ, ήταν πολύ εγκάρδιοι, φιλόξενοι και δεχτήκαν να ξαναφωτογραφηθούν, να ποζάρουν. Ναι, ξέρω, είναι πολύ δύσκολο τώρα. Θα κρύβω τα μάτια γιατί είναι από τον ήλιο. Ωραία, θα είμαι γρήγορος τώρα. Ανέβα και πια στην πόρτα. Πρέπει να πω ότι δεν είχα δυσκολία να πλησιάσω αυτούς τους ανθρώπους. Όπως παντού, όπως στην Ιαπωνία, στη Σκόπελο, στη Θεσσαλονίκη ή όπου βρεθώ, ασφαλώς αυτό που με ενδιαφέρει εμένα σαν φωτογράφο απέναντι στους ανθρώπους που εμπιστεύονται τον εαυτό τους να τους φωτογραφίσω, υπάρχει ένας απόλυτος σεβασμός και μια εκτίμηση. Δεν έχει σημασία αν κάποιος φοράει ράσα ή φοράει κιμόνο, για μένα είναι η ίδια αντιμετώπιση. Και μπορώ να πω ότι πολλοί από αυτούς ήταν και πρόθυμοι να συνεργαστούν και να μπουν στη λογική της φωτογράφησης που έπρεπε να γίνει εκεί πέρα. Υπάρχουν εικόνες που γίνονται για λόγους
αρχείου και τεκμηρίωσης. Μια κατηγορία είναι η Σταυρή. Εδώ αρχίζει μια ιστορία με τους σταυρούς. Άρχισαν να εντοπίζω και να φωτογραφίζω ασήμαντους σταυρούς. Όχι θαυματουργούς, όχι αυτούς που ξέρουμε που είναι ιστορικά ή σαν κοιμήλια μεγάλης αξίας. Είναι σταυροί που υπήρχαν πίσω από πόρτες, χαραγμένοι επάνω σε πέτρες ή σταυροί μέσα από μια χειρονομία. Αυτή τη στιγμή στο αρχείο μου υπάρχουν 200 τέτοιοι σταυροί που δημιουργούν μια τυπολογία, αλλά και με βάλαν και σε μια διαδικασία να συλλέξω εικόνες που θα μπορούσαν να μην έχουν τόσο ενδιαφέρον για μένα, αλλά ιστορικά και σαν τεκμηρίωση νομίζω ότι αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα ντοκουμέντο για το Άγιο Όρος στις αρχές του 21ου αιώνα. Νομίζω ότι αυτή η πενταετία ήταν πραγματικά πολύ γόνιμη. Έχει και πάλι κλείσει ένας κύκλος, τώρα είναι στην περίοδο του δημιουργικού editing, της επιλογής και της διάταξης των εικόνων. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ιδέα ενός φωτογραφικού βιβλίου είναι κάτι που τον ελκύει πραγματικά πάρα πολύ. Γιατί το βιβλίο είναι ένα αντικείμενο που έχει τη δική του ζωή και έχει μια αφήγηση έτσι ώστε ο θεατής να έχει στα χέρια του μία αρκετά ολοκληρωμένη πρόταση που δεν αλλάζει μέγεθος, δεν αλλάζει φωτισμό, δεν αλλάζει σειρά εικόνων. Είναι κάτι στερεωμένο λίγο στον χρόνο που εκφράζει την εποχή ακριβώς που έκανες αυτή τη σειρά ή που ολοκλήρωσες ένα βιβλίο σε αυτή τη μορφή. Η φωτογραφία έχει μια ελαφρότητα και μια ταχύτητα στην ανάγνωση. Το ξεφύλισμα ενός βιβλίου βοηθάει σε αυτό. Δεν έχει τη ματιέρα και δεν έχει και την υλικότητα που έχει ζωγραφική, γλυπτική ή άλλες μορφές τέχνης. Αυτή η ταχύτητα και η επανάληψη ταιριάζει πολύ και στη φύση της εικόνας. Αυτή η ιστορία με τους bodybuilders ξεκίνησε ουσιαστικά φωτογραφίζοντας για το κομμάτι της πόλης, αυτό που λέω σήμερα παγιδευμένη πόλη. Κάνοντας πολλά πορτρέτα διαφορετικών ανθρώπων και προσπαθώντας να ουσιαστικά να συνθέσω αυτό το παζλ με τις φυσιογνωμίες της πόλης όπως το φανταζόμουν. Κάποια στιγμή στο στούντιο έφτασε ένας αθλητής του bodybuilding μέσω ενός φίλου και το φωτογράφησα αφού του εξήγησα ότι με ενδιαφέρει αυτή η ιδιαίτερη σχέση που έχει με το σώμα του, αλλά θα έπρεπε να τον εντάξω εγώ στο μεγάλο πορτρέτο της πόλης. Πάμε, 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 δώσε, δώσε! Μπράβο. Α, είναι στραβή, εστί, αυτό τι βλέπω στραβιάρα. Μετά τη φωτογράφηση του Στέλιου, ακολούθησαν κάποια χρόνια όπου προσπαθώ να παρακολουθήσω πού γίνονται αγώνες, κυρίως bodybuilding, γιατί εκεί πέρα μαζεύονται πολλοί αθλητές. Δέχονται να φωτογραφηθούν και γιατί νομίζω υπάρχει αυτή η φιλαρέσκεια που έχουν με το σώμα τους, αλλά κυρίως γιατί την εποχή των αγώνων βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή έχουν αυτό το τέλειο σώμα που ονειρεύει το καθένας μέσα από εξαθλητικές δίαιτες και τη διατροφή που ακολουθούν. Συνήθως δουλεύω πίσω από την κουρτίνα, στο χώρο που ετοιμάζονται. Υπάρχει αυτή η τελετουργία με τις αλυφές που βάζουν για να δημιουργήσουν ένα χρώμα μπρονζέ στο σώμα τους και παρακολουθώ λίγο και την αγωνία μεταξύ των αθλητών και των προπονητών που ετοιμάζονται να βγουν στη σκηνή ουσιαστικά να δείξουν το σώμα τους για 10-15 δευτερόλεπτα μετά από μια ολόκληρη χρονιά εξαθλητικής προπόνησης και δίαιτας. Είναι κάτι που εμένα αυτή τη στιγμή με συναρπάζει. Ήδη έχω κάνει κάποιες επαφές και γνωρίζω ανθρώπους που θα ήθελαν να με βοηθήσουν να δω το bodybuilding πέρα από τους αγώνες, γενικότερα σαν μια κατάσταση που εξελίσσεται μέσα σε όλη τη χρονιά, να μπω στα γυμναστήρια, να μπω στα σπίτια των ανθρώπων αυτών, να τους φωτογραφίσω με κανονικά ρούχα, πώς θα μπορούσε ένας bodybuilder όταν πηγαίνει στη δουλειά του, στο κατάστημά του ή στο που δουλεύει. Μέσα από τα χρόνια ανακαλύπτεις και είναι αυτό
που σε εντριγκάρει, τι είναι αυτό που σε τραβάει, για ποιο λόγο είναι φωτογράφος. Παρόλο που φαινομενικά δουλεύω σε τελείως διαφορετικά θέματα, αντιλαμβάνομαι και προσπαθώ να κατευθύνω τη ματιά μου και τη σκέψη μου σε όλη αυτή την ιδιαιτερότητα που προκύπτει μέσα από τις κλειστές κοινωνίες που ζουν κάτω από συγκεκριμένους νόμους, με κώδικες δικούς τους, πράγματα που δεν ισχύουν όταν βγεις λίγο έξω από τα γεωγραφικά πλαίσια του Αγίου Όρους, του γυμναστηρίου ή των αγώνων του bodybuilding ή της σάγκας στην Ιαπωνία. Μπορώ να πω σχεδόν με βεβαιότητα ότι το φωτογραφικό μέσο ταιριάζει πολύ στο χαρακτήρα μου, στις αδυναμίες μου, στο ότι δεν έχω πολύ υπομονή, έχει μια ταχύτητα η φωτογραφία. Τα πράγματα γίνονται γρήγορα, συμβαίνουν γρήγορα. Η φωτογραφία επίσης έχει μια ελαφρότητα, είναι άειλη. Στη φωτογραφία σου επιτρέπει να είσαι κατά μόνας. Θα μπορούσε να μην είναι τυχαίο ότι είχα επιλέξει ως αθλητής το στίβο, που είναι πολύ μοναχικό άθλημα, και η φωτογραφία επίσης απαιτεί να είσαι μόνος σου, κυρίως κατά τη διαδικασία της παραγωγής. Η φωτογραφία, ακόμα και σήμερα, μου δίνει αυτή τη μεγάλη χαρά να πέφτω το βράδυ για ύπνο και να μπορώ, ακόμα και σήμερα, να ονειρεύομαι, να κάνω σχέδια.